ο Κώστας Παπαγεωργίου και ο Λόρενς Τρόμερ βρίσκονται στο τραπέζι και προθερμαίνονται για να ξεκινήσουν το δεύτερο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία σε αυτήν την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2017. Η εθνική μας προηγείται με 1-0 χάρη στη νίκη με 3-0 του Παναγιώτη Ντιόνι επί του Εύουτ Όστβούντερ. 2-3 λόγια για τους δύο αθλητές. Γεννημένος το 1979 ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Η ψηλότερη θέση στην καριέρα του τον Ιούνιο του 2014, νούμερο 109. Μεγαλύτερη επιτυχία του βεβαίως στο ομαδικό αργυρό ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2013. Από την άλλη πλευρά, ο Λόρενς Τρόμερ, νούμερο 1 στην Ολλανδική ομάδα, νούμερο 248 στον κόσμο, νούμερο 141 στην Ευρώπη. Ο Παπαγεωργίου αγωνίζεται εδώ ως νούμερο 2. Ο Κώστας Βατσακλής επέλεξε να βάλει τον Καλίνικο Κρεάγκα στην τρίτη θέση στο ένα και μοναδικό παιχνίδι ανάμεσα στα νούμερο 3 των δύο ομάδων, των δύο χωρών. Έτσι λοιπόν, αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο μάτς σε αυτήν την αναμέτρηση, θα ξαναπαίξουν ο Παναγιώτης Γιώνης και ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου απέναντι στους αθλητές με την ίδια θέση στην ομάδα τους, δηλαδή ο Γιώνης με τον Τρόμερ και ο Παπαγεωργίου με τον Όστβούντερ. Έτοιμοι οι δύο αντίπαλοι. Στο σερβίς είναι ο Παπαγεωργίου για την ελληνική εθνική ομάδα. Έχουμε net, επανάληψη. Λάθος σερβίς από τον Παπαγεωργίου, 1-0 ο Τρόμερ. Το 1-1 για τον Έλληνα αθλητή. Ωραίες κόντρα επιθέσεις και από τους δύο. Τρόμερ παίρνει τον πόντο. Χειροκροτείται από τους συμπατριώτες του. Δύο-δύο. Πολύ καλή επίθεση από τον Παπαγεωργίου και δεν μπόρεσε ο Τρόμερ να την αποκρούσει. Το 3-2 τώρα για τον Έλληνα πρωταθλητή. Πολύ ωραία επίθεση από τον Παπαγεωργίου. 4-2. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου απέναντι στο νούμερο 1 της Ολλανδίας. Η Ολλανδία που δεν είναι η πολύ μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού πινκ-πονγκ, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ αξιόμαχος αντίπαλος. Στο φιλέ η απάντηση του Παπαγεωργίου, 4-3. Τώρα 4-4, ωραίο άνοιγμα με το ροβέα από τον Τρόμερ. Πολύ ωραία κόντρα επίθεση για τον Έλληνα αθλητή. Ήταν το σκορ 5-4. Ένα ακόμα λάθος από τον Τρόμερ τώρα.
6-4 μπροστά ο Παπαγεωργίου. Μειώνει ο Τρόμερ. 6-5. Ωραίο σερβίς, κακή άμυνα, κακή υποδοσία από τον Γεωργίου, 6-0. Λάθος στην υποδοχή τώρα από τον Τρόμερ. 7-6 μπροστά ο Έλληνας αθλητής που άλλαξε το σερβίς του και μπέρδεψε τον αντίπαλό του. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα με αυτό το ρεβέρο του Γεωργίου, σηκώνοντας λίγο τη ρακέτα για να φέρει την μπάλα κοντά στην τελική γραμμή στο τραπέζι του Τρόμερ. 7-7. Στις λεπτομέρειες, αυτό το πρώτο σετ ανάμεσα στο νούμερο 1 της Ολλανδίας και το νούμερο 2 της Ελλάδας. Έξω από τον Τρόμερ. 8-7 από τον Γεωργίου. Από το φιλέ η μπάλα φεύγει έξω. 8-0. Για τον Παπαγεωργίου, λάθος απάντηση από τον Τρόμερ. Είναι εμφανής η αγωνία των νεαρών αθλητών της Ολλανδίας. Πάρα πολύ έμπειροι οι Έλληνες πρωταθλητές. Μεγάλες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις. Εξαιρετική απάντηση από τον Παπαγεωργίου. 18-2 set ball για τον Έλληνα αθλητή. Λάθος από τον Τρόμερ, 1-0 για τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. Ανοίγει νικηφόρα αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Ολλανδό αντίπαλό του. Όλα έτοιμα, ξεκίνημα στο δεύτερο σετ. Στο φιλέ η μπάλα. Κόντρα επίθεση από τον Τρόμερ, πρώτος πόντος για τον Ολλανδό. Ένα-ένα για τον Παπαγεωργίου. Το 2-1 τώρα για τον Έλληνα πρωταθλητή. Προσπαθεί να παίξει διαφορετικό σερβίς σε αρκετές περιπτώσεις, να μην δίνει την ίδια δυνατότητα στον αντίπαλό του να κουρεύει την μπάλα. Καλή επίθεση από τον Παπαγεωργίου. 3-1.
λάθος τώρα στην απάντηση του σερβίς. Κακό σερβίς από τον Τρόμερ. 4-2 για τον Λευκογεωργίου. Πέντε δύο. Πολύ αγχωμένος ο Τρόμερ, παρά το ότι είναι το νούμερο 1 της ομάδας του Βεβαίως Παπαγεωργίου. Είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, πολύπειρος και με τρομερές δυνατότητες, τις οποίες έχει δείξει πάμπολες φορές στην καριέρα του. Έτσι λοιπόν δεν αφήνει περιθώρια στον Ολλανδό εδώ. 6-2, διαφορά 4 πόντων. Καλή επίθεση τώρα από τον Τρόμερ, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα χαμηλά ο Παπαγεωργίου. Βλέπετε ότι κατάλαβε ότι το λάθος ήταν στην κίνηση του καρπού για το ρεβέρ αυτό. Έχει μειώσει ο Τρόμερ που σερβίρει. Μπλοκάρει δύο φορές τον Γεωργίου, την τρίτη δεν μπορεί να μπλοκάρει. Είχε πάρει αέρα 4 πόντων, τώρα είναι μπροστά με 2-6-4. Hey. Ωραία επίθεση τώρα με το ρεβέρ. 7-4, διαφορά 3 πόντων. Μοιάζει σαν να μπορούν οι Έλληνες αθλητές όταν θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν για να πάρουν τον πόντο, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα απέναντι στους αντιπάλους τους. Και 8-4 τώρα. Από τον Τρόμερ. Άρα 5 πόντων για τον Παπαγεωργίου που πηγαίνει ολοταχώς για να κάνει το 2-0. Στο φιλέ τώρα η απάντησή του, είχε κάνει sorry ο Ολλανδός, για αυτό δεν ζήτησε συγγνώμη. Ένα 6, μειώνει στους 3 ο Λόρενς Τρόμερ. Αλλά τώρα ο Παπαγεωργίου φτάνει σε 4 σετ μπολ, 16 στο δεύτερο σετ, έχει πάρει το πρώτο. Κάνει λάθος στην απάντησή του. Και τώρα ωραία επίθεση από τον Τρόμερ, δίνει αέρα, κατεβάζει τον αέρα του Παπαγεωργίου στους 2 πόντους από το 15, πλέον είναι στο 18 το σκορ. Και έχει δύο δικά του σερβίς ο Έλληνας πρωταθλητής για να κάνει το 2-0. Out! Η απάντηση από τον Τρόμερ. Έτσι λοιπόν ο Παπαγεωργίου παίρνει και το δεύτερο σερβ, προηγείται 2-0 του αντιπάλου του. Έτοιμοι δύο παίχτες, ξεκίνημα στο τρίτο σερβ. Σερβίρει ο Παπαγεωργίου, πρώτος πόντος για τον Τρόμερ. Άξιο η απάντηση από τον νεαρό Ολλανδό. 1-1.
2-1 τώρα με σκυμμένο το κεφάλι. Ο Ολλανδός προσπαθεί να καταλάβει τι λάθη κάνει στο παιχνίδι και γιατί δεν μπορεί να πάρει αυτό στους πόντους. Νεαρά παιδιά οι Ολλανδοί. Τώρα φτιάχνουν μια καινούργια ομάδα. Λάθος ένα ακόμα. Ήταν πολύ καλή απάντηση του Παπαγεωργίου που κράτησε πολύ χαμηλά την μπάλα στο τραπέζι. Δεν έκανε καθόλου. Δεν σηκώθηκε καθόλου η μπάλα μετά την πρόσκρουσή της στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν ο Τρόμερ θέλησε να κάνει top spin, την πέταξε out. 3-1, 4-1 τώρα για τον Έλληνα πρωταθλητή. Και θα έχουμε time out. Το ζήτησε μόνος του ο Τρόμερ από την προπονήτριά του, την κυρία Li Jiao, την Κινέζα, για να δεχτεί τις οδηγίες της. Δόθηκαν οι οδηγίες για τους δύο παίχτες. Έξω άλλη μια απάντηση από τον Τρόμερ. 5-1 ο Παπαγεωργίου. Τα έχει χαμένα ο νεαρός Ολλανδός, από ό,τι φαίνεται. Παρά το ότι πήρε τις οδηγίες, πάλι ο Παπαγεωργίου με το σερβίς του τον οδήγησε σε λάθος. Έξι-ένα για τον Πάπα του ελληνικού πινκ-πονκ. Με τη βοήθεια του φίλε τώρα, ένα sorry από τον Παπαγεωργίου. 7-1, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, 6 πόντους διαφορά. Βεβαίως τίποτα δεν τελειώνει στον αθλητισμό, αλλά έχει πολύ μεγάλο αβαντάζ και τώρα με το 8-1 πλησιάζει ολοταχώς για να πάρει το τρίτο σετ και να δώσει το 2-0 στην εθνική ομάδα. 9-1. Κακές απαντήσεις από τον Τρόμερ. Άνοιξε ωραία το τραπέζι του Παπαγεωργίου. Εκτέλεσε με drive ο νεαρός Ολλανδός, αλλά πολύ μακριά από το τραπέζι. 9 match points για τον Έλληνα πρωταθλητή. Η μπάλα είναι sorry, πόντος για τον Παπα Γεωργίου, ο οποίος κάνει το 2-0 για την εθνική ομάδα. Και πλέον ο Καλίνικος Κρεάγκα θα παίξει με τον Ράικο Γκόμερς και με νίκη ο Έλληνας αθλητής, αυτό το πολύ μεγάλο όνομα της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, θα οδηγήσει την εθνική ομάδα στο 3-0 και τη νίκη σε αυτόν τον αγώνα απέναντι στους Ολλανδούς.